Σύλλογο Τριφυλίας για την ωραία πρωτοβουλία που είχε και για την πρωινή διαδικασία και για την απογευματινή. Κατά αυτόν τον τρόπο αποδεικνύει ότι με τη δραστηριότητά του αγκαλιάζει το σύνολο του Δήμου Τριφυλίας, καθώς θα συνεχίσει τους αγώνες αύριο σε άλλες τριφυλιακές πόλεις. Είναι αυτονόητο ότι ευχαριστούμε τους μικρούς μας φίλους για την συμμετοχή τους, είδα το χαμόγελό τους, είδα το κέφι τους, είδα τη χαρά τους. Ελπίζουμε ότι στην επόμενη διαδικασία θα έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή και για τις πρωινές εκδηλώσεις στους αγώνες δρόμου και για τους ποδηλατικούς αγώνες. Θέλω να σας πω ότι σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που διανύει ο τόπος μας και μέσα σε αυτή τη συγκυρία προσπαθεί να επιβιώσει και ο Δήμος μας. Εθελοντικές πρωτοβουλίες, σαν και αυτή του Συλλόγου Τριφυλίας και πολλών άλλων σωματείων, δίνει συνέχεια στη ζωή μας που πρέπει να την περιφρουρήσουμε με κάθε τρόπο. Δίνει συνέχεια στο χαμόγελό μας, δίνει συνέχεια στη συνείδησή μας. Προσπαθούμε να στηρίζουμε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Θα είμαστε συνέχεια μαζί με όλους όσους αναλαμβάνουν τέτοιες πρωτοβουλίες και κυρίως πρωτοβουλίες που αφορούν τα νέα παιδιά μας. Συγχαρητήρια σε όλους. Καλή συνέχεια στη δραστηριότητά σας. Ευχαριστώ. Ο Μαγκανάς ο Φώτης. Γεια σου Φώτη. Γεια σου Φώτη. Δεύτερος, ο Παπανιώτης Παναγιώτης. Παναγιώτη, μπράβο. Είσαι πολύ ωραία. Μπράβο, μπράβο. Στο νούμερο ένα, Χρήστο, εκεί, εκεί. Δεύτερος ο Σουλέτης, ο Θανάσης. Ο Χρήστος.
έχουν με το παντελόνι. Για την Δήμαρχο της Αμέρικα για την επόμενη απονομή θα περάσουν τώρα τα κορίτσια της ίδιας κατηγορίας. Τρίτη νικήτρια, η Τασουλή Ζωή. Μπράβο, Ζωή! Η Μπακούρου Γιάννα. Και πρώτη, η Καραφάλου Γεωργία. Ανέβα, ανέβα λίγο. Εκεί. Μπράβο. Θα περάσουμε στην επόμενη φοιτητή, Σταθερόπουλος Δήμος. Δεύτερος, Καψιμάλης Διονύσης. Μπράβο ρε Διονύση. Και πρώτο, ο Καραγιάννης ο Χρήστος. Πήρα τηλέφωνο, είπε ότι δεν ήθελα να σχολιστράμε. Περιμένετε λίγο. Μπράβο, Διονύση. Και πρώτη η Τσάμι Χρύσα. Μπράβο, Χρύσα. Θα περάσουμε στην φωνή του Στριμπάκου. Λοιπόν, φωνή του Στριμπάκου, τρίτη θέση. Δεύτερος ο Νικολακόπουλος ο Παναγιώτης. Παπαγιώτη. Και πρώτος ο Τσάμος ο Παναγιώτης. Κύριε Σάμο, να μιλήσετε γιατί έχουμε και ένα κορτσάκι στην κατηγορία του γυμνασίου. Είναι η... Έχουμε να βραβεύσουμε ακόμη. Θα πάθει και από το τάγιο. Πού? Εκεί, δεύτερο. Ο κύριος Κόλλιας θέλει να μιλήσει στην κατηγορία. Έχεις την προπόνηση. Πρώτη ώρα, κρίστηκε. Μπράβο, καλά. Ευδοκία, θέλω να μου πεις πώς αποφάσισες να πάρεις μέρος στο αποτελεστικό αγώνα. Είχα κολλήσει κάποιες αφήσεις στο σχολείο μας, στο γυμνάσιο, και όταν τις είδα ήταν μια καλή ιδέα και αποφάσισα να πάρω μέρος. Βγήκες πρώτη από ό,τι είδα. Ναι, και δεν είχε άλλους ανταγωνίστες. Μάλιστα. Σου άρεσε, θα ξαναπάρεις μέρος. Ναι,
πρώτα γίνεται από τη διοργάνωση και γενικά σε όποια αθλητική διοργάνωση γίνεται εδώ πέρα στην πόλη μου, στα θέατρα, παίρνω μέρος και μου αρέσει πολύ. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε μαζί μας τον Θοδωρή τον Αδαμόπουλο. Θοδωρή, πες μου σε παρακαλώ, πώς αποφάσισες να πάρεις μέρος στον αγώνα? Μόλις άκουσα ότι γίνονται αγώνες, πρώτα-πρώτα είπα ότι δεν θα ήθελα, επειδή ήξερα ότι δεν θα ήμουν από τους πρώτους, αλλά μετά λέω ότι εντάξει, είναι για την προσπάθεια. Και πήρα έτσι μέρος. Μετράει πρώτα η συμμετοχή όμως. Ναι. Θα ξαναπάρεις μέρος? Ναι, πιστεύω ότι θα ξαναπάρω, μου άρεσε αυτό.